Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Πρέσβη για την ενημέρωση. Αναμφίβολα, το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 και 21 του Ιούνιου. Ξεκινήσατε για τη βιώσιμη Ευρώπη και το βιώσιμο μέλλον. Ναι, αλλά ο στόχος που υπάρχει είναι για μια ισχυρή οικονομική βάση που θα ενισχύει την κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ιεραρχεί την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό και επιδίωξή της είναι να εξασφαλίσει φτηνό, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών. Και μαζί με αυτό και την προώθηση νέων φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο και φορολογία για τα εργατικά λαϊκά στρώματα που, αν θέλετε, το βιώνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γιατί οι επιπτώσεις υπάρχουν και από τις δεσμεύσεις για πλεονάσματα 3,5% αλλά και ενισχυμένη υποπτία στην Ελλάδα. Απλά η ελληνική κυβέρνηση θα επιλέξει τα μέσα που θα επιτεχύνει τις εν λόγω δεσμεύσεις. Δηλαδή, με τα μνημειακό μνημόνιο που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζει η σημερινή, επιταχύνοντας βέβαια. Συνεπώς, η αντιλαϊκή κατεύθυνση είναι δεδομένη, απλά η κυβέρνηση αποφασίζει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόσει. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει ορισμένα ζητήματα που τα βάζουμε και εμείς, αν θέλετε. Το πρώτο είναι η αύξηση των δασμών από τη ΣΥΠΑ και στην Κίνα. Το δεύτερο είναι η γενικευμένη ύφεση στο μεταποιητικό τομέα της Ευρωζώνης, που έχει οδηγήσει επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε απολύσεις. Το τρίτο είναι το Brexit, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτά όλα λαμβάνονται υπόψη στο εξάμηνο της Προεδρίας σας και τι σχεδιάζετε πιο ειδικότερα. Και ένα ζήτημα ακόμα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο ήδη αναφερθήκατε. Εμείς τι βλέπουμε, ότι υπάρχουν αντιθέσεις. Και υπάρχουν αντιθέσεις και για το ύψος των κονδυλίων και κυρίως την κατανομή των πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ειδικά για χώρες που δεν έχουν γεωργία. Τα μέτρα όμως που ακούγονται και δεν έχουν καταλήξει στοχεύουν σε μικρομεσαίους αγρότες στο να εξαφανιστούν, αλλά και πόροι από το κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής να πάνε σε εξοπλισμούς. Όμως το κομμάτι, το τμήμα της διατροφής το λαών είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θα θέλαμε μια ενημέρωση τι υπάρχει μέχρι τώρα, αφού έχετε διανύσει περίπου το μισό της θητείας σας. Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής αναφερθήκατε αρκετά. Βεβαίως η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι για το κέρδος των επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα που υπάρχει προωθείται ο σχεδιασμός για τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, δηλαδή νέα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο όνομα όμως της κλιματικής αλλαγής και δράσης. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι υπάρχει πολλή υποκρισία. Και τελειώνω με το προσφυγικό μεταναστευτικό που είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Βεβαίως, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Πολλαπλασιάζονται, καταπατούνται βασικά δικαιώματά τους, εγκλωβίζονται στα ελληνικά νησιά και οι πνιγμένοι αυξάνονται.
Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει εκτίμηση για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θεωρείται απαράδεκτη και απάνθρωπη, έτσι όπως τη βιώνουν και οι πρόσφυγες, αλλά και οι Έλληνες νησιώτες. Ευχαριστώ πολύ.